Το παρόνομο σχέδιο το αποκαλείται αναπτυξιακό. Ναι, είναι αναπτυξιακό αποκλειστικά και μόνο για το κεφάλαιο. Γιατί για τον υπόλοιπο κόσμο είναι βαθιά αντεργατικό, τσακίζει, κατεδαφίζει ό,τι έχει απομείνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις σε εργατικά δικαιώματα. Πυροβολεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά τις σκλαβικές. Ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στα συνδικάτα για να εμποδίσει τη δράση τους, ώστε να είναι υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων. Εξυπηρετείται έτσι την εργοδοσία να εκμεταλλεύεται πιο στιγνά τους εργαζόμενους και να αποκομίζει υψηλότερη υπεραξία. Με λίγα λόγια, εξασφαλίζεται στο κεφάλαιο φτηνή εργατική δύναμη και όρους ώστε να μην μπορούν να διαμαρτυρηθούν ούτε ακριβώς γι' αυτό. Έτσι, έχουν εξασφαλισμένη και νέα κερδοφορία οι όμιλοι. Όμως να ξέρετε ότι είσαστε βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι θα βάλετε στο γύψο την ταξική πάλι. Δεν φημώνεται, δεν φυλακίζεται, συνεχίζει με όποιες συνθήκες και αν επιδιώκετε να διαμορφώσετε. Δίκαια λοιπόν τα ταξικά συνδικάτα και οι εργαζόμενοι και στους Δήμους και από άλλους κλάδους είναι σε διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποίησης. Δεύτερον, είναι αντιπεριβαλλοντικό και ας παριστάνετε τους φιλοπεριβαλλοντιστές. Είναι της μόδας για κοροϊδία και περισσότερη κερδοφορία. Δήθεν ενδιαφέρεστε για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη. Στάχτη στα μάτια, υποκρίνεστε. Πάνω απ' όλα έχετε τα κέρδη των καπιταλιστών και η αλήθεια είναι ότι δεν κρύβεστε. Απλά, όταν τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους, δεν μπορεί ούτε το περιβάλλον να σεβαστείτε και να το προστατέψετε, ούτε και τη δημόσια υγεία. Το αποδεικνύεται εξάλλου από τα πρώτα άρθρα, υποβαθμίζετε τους λιγοστούς περιβαλλοντικούς όρους για να συρρυκνώσετε τους χρόνους αδειοδοτήσεων. Τα μονοπόλια όπως η Κόσκο στον Πειραιά θα είναι μέσα στην καλή χαρά. Όχι μόνο γιατί ξεκινήσατε στην ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, αλλά και γιατί μειώνετε τους όποιους περιβαλλοντικούς περιορισμούς για την επέκταση του κινέζικου μονοπωλίου στην Πειραϊκή, την ωραιότερη περιοχή του Πειραιά, που θα την καταστρέψει με τις ευλογίες και τις επιδοτήσεις τις δικές σας και του ΣΥΡΙΖΑ, για να μετατραπεί σε τουριστικό λιμάνι και να αυξήσει τα κέρδη του. Και με τη χθεσινή ανακοίνωση πάγωμα του ΦΠΑ, χαρά σε Ευαγγέλια, γιατί βεβαίως δεν αφορά μεροκαματιάριδες και μικροεπαγγελματίες. Αυτοί μόνο χρέη έχουν και αποδεικνύεται από τα κόκκινα χρέη στις τράπεζες. Τρίτον, είναι ταυτόχρονα και ανθυγινό το νομοσχεδιό σας, αφού επιτρέπετε επιχειρήσεις μεσαίας όχλησης ακόμα και κοντά σε οικιστικές περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το θέμα των κεραίων κινητής τηλεφωνίας, που έντεχνα δεν αναφέρεστε καθόλου σε αποστάσεις από σχολεία και άλλα ευαίσθητα σημεία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, αλλά υπάρχει ανησυχία ότι τα παραπέμπεται σε υπουργικές αποφάσεις και επιτροπές. Το ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές για να απομακρυνθούν κεραίες που προκαλούν προβλήματα υγείας. Εμείς καταθέτουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση από την περιοχή του Κερατσινίου με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των επιπτώσεων. Ζητάμε να τη μελετήσετε και τις δικαιώσεις των κατοίκων, ακόμα και δικαστικά. Τελικά απομάκρυνα την κεραία, όμως σας το μεταφέρουμε. Είναι σε αγωνία μήπως την ξαναδούν μπροστά τους. Συνολικά λοιπόν, τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας προωθείται σε συνέχεια της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους διαφωνίες. Την ίδια αντιλαϊκή στρατηγική υπηρετείτε. Έχετε όμως μοιρασμένους ρόλους. Τελικά,
Προωθείτε ό,τι υπόλοιπο άφησαν οι προηγούμενοι και θεωρείτε εμπόδιο στην παραπέρα κερδοφορία των ομίλων. Το ισοπεδώνετε ακόμα και στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού νομοθετείτε μια απαράδεκτη fast-track διαδικασία για άρση αρχαιολογικών εμποδίων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Προβλέπετε κυρώσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών για τις επενδύσεις, με κατώτατη μάλιστα πειθαρχική ποινή την προσωρινή παύση 3 μηνών. Αυτό είναι το κράτος δικαίου που οικοδομείται υπέρ του κεφαλαίου, και μόνο όταν χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν 2 και 3 χρόνια να πάρουν σύνταξη που δικαιούνται και αυτοί πετσοκομμένοι. Εκεί μέτρα δεν παίρνετε. Καταψηφίζουμε λοιπόν. Να ξέρετε όμως ότι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, όσα εμπόδια και να βάλετε, θα ανασυνταχθεί για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν έχει άλλες επιλογές. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τις σημερινές διαδηλώσεις ως ελπιδοφόρα αρχή και δράση ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.